Η αποστολή τους στο διάστημα είναι να επιλύσουν τα ερευνητικά προβλήματα που συναντούν οι επιστήμονες. Οι διαγωνιζόμενοι στο προκληματικό διαγωνισμό ρομποτικής εκπαίδευσης και καινοτομίας σχεδιάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό LEGO Mindstorms. Βάζουμε διάφορα εργαλεία πάνω μας και όπως θα μπορείτε να δείτε στο βάθος έχει μερικές πίστες. Αυτές τις πίστες θα πρέπει να τις λύσουμε εμείς στο σύντομο χρονικό διάστημα των 2,5 λεπτών. Όποια ομάδα κάνει το καλύτερο θα πάρει και τους ανάλογους πόντους. Εμείς κάνουμε ένα πολύ καλό χρόνο και πιστεύουμε πως θα μπορέσουμε να κάνουμε και καλούς πόντους. Τα νέα παιδιά αποκτούν κριτική σκέψη, ομαδικό πνεύμα και ικανότητες παρουσίασης. Οι ομάδες επιλύουν ένα πραγματικό πρόβλημα στο πλαίσιο του project. Με ένα αυτόνομο ρομπότ λύνουν ένα σετ αποστολών στο Robot Game. Την έρευνα που έχουν κάνει σε ζητήματα που αφορούν το διάστημα και προβλήματα που μπορεί να λύσει ο άνθρωπος καθώς είναι στο διάστημα, που μπορεί να τα αντιμετωπίζει είτε εκεί είτε γυρνώντας πίσω. Ταυτόχρονα στο κομμάτι της ρομποτικής διαγωνίζονται στη θεματική πίστα που βλέπουμε και πίσω που προσπαθούν να πετύχουν το καλύτερο του σκορ με το ρομπότ τους και διαγωνίζονται και στις αξίες της ομάδας που σε αυτό δείχνουν το κομμάτι της συνεργασίας. Ο φετινός διαγωνισμός περιλαμβάνει προκληματικούς αγώνες σε Αθήνα, Βόλο, Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Ξάνθη. Από τις ομάδες που συμμετέχουν στον προκληματικό διαγωνισμό της Θεσσαλονίκης, συνολικά οι 16 ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης για το μεγάλο τελικό στις 16 έως 17 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή μας, επειδή ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά και ένα project που είναι αυτό που σας είπα πριν με το πώς παράγει το οξυγόνο στο διάστημα, η συμμετοχή μας επίσης αφορά τη δημιουργία ενός ρομπότ για να βγάλει τις αποστολές σε μια συγκεκριμένη πίστα όπως ορίζει στα πλαίσια της LEGO. Αποκλειστικός διοργανωτής για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι το φιλεκτρευτικό μη κερδοσκοπικό σωματείο EDUACT που έχει ως στόχο την προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνολογίας σε συνδιοργάνωση και για τη φετινή σεζόν με την DEFCEL Expo.